Ο νέος αντιλαϊκός ευρωνοσιακός κανονισμός για το Repower EU επιστρατεύει πρόσθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης που θα ξεκοκαλίσουν οι ενεργειακοί και κατασκευαστικοί όμιλοι, απολαμβάνοντας και μια τεράστια γκάμα προκλητικών ασυλιών για την κατασκευή αγωγών, υποδομών παραγωγής ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας. Με την επίκληση του πράσινου ράλι ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ρωσία, ΗΠΑ και Κίνα, στο φόντο του υπεραλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, και ενώ και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οξύνονται οι αντιθέσεις, έρονται ακόμα και οι προσχηματικοί κανονισμοί της Πράσινης Συμφωνίας, όπως και η λεγόμενη υποχρέωση εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης του περιβάλλοντος. Για το λαό προβλέπονται τα γνωστά ψίχουλα μερικών προσωρινών εκπτώσεων στους αβάσταχτους λογαριασμούς ενέργειας, πληρωμένα κιόλας από το λαό, και στο όνομα της εξοικονόμησης αυτός πάλι θα ξεπαγιάζει ή θα μείνει στο σκοτάδι. Με την όθηση που δίνουν μεγάλες απεργίες και διαδηλώσεις σε Ελλάδα, Βέλγιο, Γαλλία και Ισπανία, οι λαοί εναντιώνονται στην ευρωνασιακή στρατηγική ακρίβειας και εξαθλίωσης. Απαιτούν αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, φθηνή ενέργεια, κατάργηση φόρων, κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα.